Ο Άγιος Εφραίμ τας ημέρας αυτάς λέγει «Κύριε και Θεέ μου», λέγει, «δώσε να μη κατακρίνω τον αδελφό μου». «Ναι, Κύριε, δώρισέ με του μη κατακρίνει τον αδελφό μου, αλλά να βλέπω τα σφάλματά μου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Πνεύμα αργίας, περιεργίας», τούτη περιέργεια είναι φοβερό, διότι από την περιέργεια αυτή αμέσως η γλώσσα ομιλεί. Ομιλεί και δεν ξέρει που φθάνει. Δι' αυτό θα έχουμε πάντοτε την προσευχή του Αγίου Εφραίμ και να την λέγουμε τα σημέρας αυτάς. Και ο Άγιος Εφραίμ, όταν ομιλεί, ομιλεί δια της χάριτος του Θεού και της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Όταν ομιλούν άνθρωποι, τα λόγια των δεν έχουν καμία βάση, διότι είναι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία. Όταν ομιλούν όμως Άγιοι, τους οποίους ο Θεός υγείασε, τότε εμείς πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη εκείνα τα οποία λένε. Και ο Άγιος Εφραίμ ήταν αυτός ο οποίος ακριβώς ομίλησε και δια της ημέρας του Αντιχρίστου. Ως τώρα ομιλούσαμε ότι θα έρθει ο Αντιχριστός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Στο σημερινό μας όμως κήρυγμα θα μελετήσουμε από τον Άγιο Εφραίμ τι θα είναι η μέρα εκείνη η οποία ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει, τι θα επικρατήσει τας ημέρας εκείνες. Και είναι κάτι το οποίο ακριβώς πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι δεν γνωρίζουμε αν θα είναι στις ημέρες μας ή αν θα είναι στις ημέρες των τέκνων μας ή των τέκνων των τέκνων μας. Δεν γνωρίζουμε. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου, διότι ο άνθρωπος νομίζει ότι Αντίχριστος είναι μια λέξη η οποία δεν έχει καμία σημασία και δεν θα δώσουμε κι εμείς καμία προσοχή. Ο Αντίχριστος θα έρθει. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς, διότι θα του επιτρέψει ο Θεός να έρθει. Και του επιτρέπει ο Θεός δια τα δικά του τα παιδιά. Διότι όσοι ευρίσκονται στην αδιαφορία είναι έτοιμοι δια την κόλαση. Εκείνοι οι οποίοι όμως θα σφίξουν τα δόντια των και θα περιορίσουν τις δυνάμεις των εις έναν και μόνο σκοπό να πολεμήσουν, αυτοί θα είναι και οι σωζόμενοι κατά τας ημέρας εκείνας, αλλά και τας ημέρας που ζούμε. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είπε ότι «πάσο ποιόν την αμαρτία, Αντίχριστος εστί». Ο κάθε ένας που πράττει το κακό, λέγει, είναι Αντίχριστος. Η αποκορύφωση όμως του κακού είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. Αντίχριστοι είμεθα όλοι μας, διότι παραβαίνουμε τα εντολάς του Θεού. Και εφόσον παραβαίνουμε τα εντολάς του Θεού, είμεθα κατά το θέλημα του Θεού, κατά το θέλημα του Χριστού, είμεθα αντίχριστοι. Να προσέξουμε πολύ ιδιαίτερως, διότι αυτό το θέμα είναι εκείνο το οποίο ακριβώς πρέπει να μας απασχολήσει και να μας δώσει δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε και να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Ο Θεός στους αγραμμάτους μαθητάς έδωκε σοφία
και εκεί όπου ήσαν στην θάλασσα και ηλίευαν, εψάρευαν ψάρια χωρίς να γνωρίζουν γράμματα, τους κατέστησαν τους σοφωτέρους του κόσμου. Διότι χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται εις εκείνους οι οποίοι ακριβώς είναι ταπεινοί εις την καρδία και δέχονται τα νοήματα του Θεού. Αυτός ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να μας ενδυναμώσει να πούμε λίγα λόγια κατά τας ημέρας εκείνας του Αντιχρίστου. Τι θα βασιλεύει τας ημέρας εκείνας. Με πόνον, με στεναγμούς, πρέπει να έχουμε τας ημέρας εκείνας της συντελείας του κόσμου, διότι θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά από Αυτόν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αυτός ο ανεδέστατος δράκων της κολάσεως μέλει να ταράξει πάσαν την γη και παν κράτος και πάσαν γλώσσα και παν έθνος. Πρέπει να το φανταστούμε να είναι κοσμοκράτορ με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν θα είναι σε ένα μέρος μόνο, διότι ο άνθρωπος τόσον θα σκοτιστεί, ούτως ώστε θα τον αναγνωρίσει ως βασιλέαν ειδικών του. Θα εμβάλλει εις τους κατοικούντας επί την γη δειλίαν. Και προσέξτε αυτά τα οποία θα ακούσουμε τώρα, να μην μας καταλάβει ο φόβος, αλλά να είμεθα εις εγρήγορση. Θα προσπαθήσει να δώσει αγωνία τόσο μεγάλη, να δώσει σύντον χρόνο και απιστία στις καρδίες των ανθρώπων. Αυτά όλα τα οποία θα απαριθμηθούν στην συνέχεια του κηρύγματος είναι έργα ειδικά του Αντιχρίστου. Θα ποιήσει σημεία και φόβητρα τας ημέρας κατά τις οποίες θα κυριεύσει πλέον τον κόσμο, θα κάνει ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν ποτέ πάνω στην γη. Με αυτά τα σημεία και τα φόβητρα τα οποία θα παρουσιάσει, θα προσπαθεί να πλανήσει και τους εκλεκτούς του Θεού, δηλαδή τα παιδιά του Θεού, εκείνους οι οποίοι κάνουν έναν πνευματικό αγώνα για να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα προσπαθήσει ο Αντίχριστος να κλονίσει και την πίστη αυτών των εκλεκτών, να απατήσει, δηλαδή με την απάτη, με το ψεύδος, με τέρατα φανταστικά, τα οποία θα πράττει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Κατά παραχώρηση του Αγίου Θεού, διότι τα πάντα εξαρτώνται και κυβερνώνται και προγραμματίζονται από τον ίδιο τον Θεό. Θα λάβει εξουσία, λέγει, ο Αντίχριστος κατά παραχώρηση του Θεού να απατήσει τον κόσμο. Δηλαδή να το ρίξει στην απάτη, στο ψεύδος. Θα πληθυνθεί η ασέβεια του κόσμου. Αυτά πλέον είναι εκείνα τα οποία αγγίζουν τα σήμερα στις οποίες ζούμε. Πανταχού θα υπάρχουν διάφορα
κακουργήματα και ανομήματα. Επειδή οι άνθρωποι θέλησαν να φύγουν μακράν από τον Θεό και να αγαπήσουν τον πονηρόν και την αμαρτία, δια τούτο ο Πανάγαθος Θεός θα επιτρέψει να δοκιμαστεί ο κόσμος αυτός, να φανούν οι γνήσιοι πλέον αγωνιστές, αυτοί οι οποίοι αγάπησαν και αγαπούν τον Θεό. Ο αγώνας είναι φοβερός, αδερφοί μου, δι' αυτό και μας παραχωρεί ο Θεός ημέρας προετοιμασίας, όπως αυτάς τα ημέρα στις οποίες ζούμε τώρα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι σημεία τα οποία πρέπει να τα καρπονόμεθα, να βρίσκουμε την ευκαιρία την οποία μας δίδει ο Θεός και αυτήν την ευκαιρία να την αξιοποιούμε για να μπορέσουμε να ανέρθουμε όσο το δυνατό προς τον Θεό, προς τα άνω. Ο Αντίχριστος θα έχει πολλή εξουσία και θα δεικνύει τον εαυτόν του ως Θεόν, διότι ο κόσμος θα τον βλέπει να πράττει αυτά τα φοβερά πράγματα, τα οποία θα είναι πάντοτε απάτη. Δεν θα υπάρχει τίποτε το αληθινό. Θα πετά εις τον αέραν ο ίδιος, οι δαίμονες θα σηκώνονται και αυτοί και θα εμφανίζονται εις τον κόσμο ως άγγελοι. Ομιλούμε κατά τα σημέρας του Αντιχρίστου. Δεν ομιλούμε προ του Αντιχρίστου, διότι προ του Αντιχρίστου είπαμε ότι πάσα αμαρτία η οποία τηρείται, πράττεται από τον κάθε έναν από εμάς, αυτό ονομάζεται Αντίχριστος. Αυτοί οι δαίμονες οι οποίοι θα εμφανιστούν ως άγγελοι, και το έδωσε ο Θεός το δικαίωμα εις τους δαίμονας να μεταμφιέζονται ως άγγελοι φωτός. Δι' αυτό πρέπει να προσέχετε πολύ από τα όνειρα. Μην πίπτετε πίσω από τα όνειρα, διότι ο διάβολος έχει εξουσία από τον Θεό να πλανεί τον άνθρωπο και του έδωσε μέχρι το δικαίωμα να μεταστρέφεται σε άγγελο φωτός. Διότι τούτο το οποίο συμβαίνει και έρχονται πολλοί και μου λένε ότι είδαν τον Άγιον, αναφέρουν έναν Άγιο, μου συνέβη και τελευταίος και εμφανίστησαν δύο, τα οποία με παρέπεμψαν στην απολυτρωτική σχολή της Ζολότα. Προσέχετε αυτά τα λόγια τα οποία σας λέγω. Πλανήθησαν τα παιδάκια αυτά, έφτασαν εκεί και λέγω, έρχεται η Παναγία και σας μιλά. Ναι, λέγει, έρχεται. Και τι σας λέγει? Μας λέγει και γράφομαι. Βλέπετε την απάτη του Αντιχρίστου, την προσέξατε πως είναι? Λέω, καλά, η Εκκλησία δεν είναι απολυτρωτική σχολή και είναι η απολυτρωτική σχολή της Ζολότα? Εκεί θα απολυτρωθείς, λέω. Τα μυστήρια της Εκκλησίας πού πηγαίνουν? Τόση χάρη έχει η Εκκλησία, διότι την έκτισε ο ίδιος ο Θεός, και εσύ πηγαίνεις σε αυτήν τη σχολή την οποία δημιούργησε ένα άτομο και είναι αφιερωμένα, είναι καθαρά παιδιά. Αγωνίζονται. Επλανήθησαν όμως, διότι και εμωρέ παρθένοι είχαν την παρθενία ως βάση, πλην όμως έμειναν έξω των υφών. Δεν είναι να γνωρίζεις απλώς και να μην τηρείς. Ο Αντίχριστος τα σημέρας του θα φωνάζει
με δύναμη, θα αλλάσει μορφάς, θα εκφοβίζει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στα σημέρας του. Θα τους εμποιεί φόβων, διότι αυτή τη στιγμή η πρώτη εργασία του διαβόλου είναι να σου βάλει φόβο. Και μόλις δεις κάτι στη ζωή σου, είτε δοκιμασία από τον Θεό, είτε οτιδήποτε άλλο επιτρέψει, αμέσως να σε καταλαμβάνει φόβος. Αυτός ο φόβος σημαίνει απιστία, αδερφοί μου, και να προσέχουμε πολύ, πάρα πολύ, ότι τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Εμείς όλα θα τα έχουμε στο χέρι του Θεού, πουθενά άλλου. Και αν ο Θεός επιτρέψει, εμείς μόνον έχουμε να λέγουμε από το στόμα μας «Δόξα σε ο Θεός». Αυτή ήταν η εμπιστοσύνη του Ιώβ εις τον Θεό. Του παραχωρούσε το ένα μετά το άλλο τα φοβερά εκείνα μαρτύρια τα οποία υπέστη, μέχρι του σημείου που άνοιξε το σώμα του πληγές και έτρεχαν τα σκουλίκια από μέσα σε αυτές τις πληγές, οι οποίες ήταν γεμάτες από πίο. Εκείνος ο πατριάρχης της υπομονής δεν έλεγε τίποτε άλλο, ημι μόνο δόξασε ο Θεός. Και ο πάμπλουτος έγινε το πάμπτωχος. Και ο πολύτεκνος έγινε το άτεκνος. Διότι με ένα σεισμό του απέθανε και τα 10 παιδιά τα οποία είχε. Εάν μη γεννητό πέσουμε σε τέτοια δοκιμασία εμείς, θα έχουμε τη δύναμη να πούμε ό,τι έλεγε ο Ιώβ, ότι εκείνος μου τα έδωσε, εκείνος τα επήρε? Ή θα τα βάλουμε με το Θεό, γιατί λέγει, γιατί να μου τον πάρει τον άντρα μου, γιατί να μου πάρει το παιδί μου, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί αυτό το γιατί, αν ήταν μπροστά τους ο Θεός, θα τον εκτυπούσαν κιόλας στο κεφάλι. Αυτό το γιατί σας παρακαλώ μην το βάλετε στο στόμα σας ποτέ, διότι πρόκειται περί φοβεράς αμαρτίας. Δεν θα ανέβεις από τη γη το σκουλίκι να ανέβεις στον θρόνο του Θεού, να σταθεί μπροστά του και να του λέει γιατί μου το έκανες αυτό. Προσέχετε τα λόγια σας, προσέχετε τα σκέψεις σας, διότι όλα μετρούνται εις τον Θεό. Εκείνος ο οποίος θα μείνει ασάλευτος κατά τα σημέρας εκείνας, θα έχει την παρουσία του μονογενούς Υιού του Θεού. Εκείνος ο οποίος δεν θα λυγίσει. Ενθυμηθείτε τον Αθανάσιο Διάκον. Όταν τον έπιασαν οι Τούρκοι και ετοίμαζαν να τον σουβλήσουν και να τον περάσουν όπως το αρνί πάνω στη σούβλα, εκείνος έλεγε ότι γαρεκός γεννήθηκα, γαρεκός θα να πεθάνω. Μένει ασάλευτος. Μένει πιστός στην πίστη του και στην πατρίδα του. Εμείς δεν πρέπει να λυγίσουμε, αλλά να μείνουμε σταθεροί τα σημέρα εκείνας, εάν επιτρέψει ο Θεός και φτάσουμε. Όσοι θα μείνουν τα σημέρα εκείνας και θα δουν την θλίψη, την φοβεράν η οποία θα υπάρχει στον κόσμο, σε πάσαν ψυχήν η οποία θα είναι εις την γη, δεν θα έχουν άνεση πουθενά όπου και αν βρεθούν. Ο κόσμος όλος θα συνταραχθεί. Ο κάθε ένας θα ζητεί να φύγει και να κρυβεί εις τα όρη και οι άλλοι θα αποθνίσκουν από την πείνα. Όσοι θα φεύγουν μακριά από τον κόσμο για να εισέλθουν σε μέρη άγνωστα, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε ποταμούς, σε δάση, σε σπήλαια.
Ο άλλος, ο οποίος θα είναι δίπλα, θα λιώνει όπως λιώνει το κερί από την πείνα και δεν θα υπάρχει κανείς να τον ελεήσει. Όλα τα πρόσωπα του κόσμου θα είναι γεμάτα από δάκρυα και θα ερωτούν με αγωνία ο ένας τον άλλον, μήπως ακούεται λόγος Θεού πουθενά να τρέξουν να παρηγορηθούν. Αυτό το οποίο μας αξιώνει ο Θεός μας, αδερφοί μου, στον Άγιο Γεώργιο, είναι μεγάλη δωρεά του Θεού, διότι αξιωνόμεθα να ομιλούμε τα λόγια του Θεού, όχι δικά μας λόγια. Η θλίψη, η αφόρητος, η οποία θα υπάρχει τα σημέρας εκείνας, θα δώσει και σύγχυση στους λαούς οι οποίοι θα κατοικούν πάνω στην γη. Όσοι είναι από περάτων έως περάτων της γης, όλοι θα βρίσκονται σε μία αγωνία και η αγωνία αυτή θα τους προκαλεί θλίψη η οποία δεν υπήρξε ποτέ πάνω στην γη όπως τα σημέρας εκείνας που θα είναι ο Αντίχριστος. Πολλοί θα πέσουν και θα τον προσκυνούν για να γλιτώσουν από αυτά τα βάσανα. Θα κράζουν με φόβον και με τρόμον ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας των. Βλέπετε αυτή τη στιγμή πόσα και πόσα δεν διαπράττονται όταν ένας μάγος εμφανιστεί στην τηλεόραση, πόσα τηλεφωνήματα παίρνει για να λύσει τα προβλήματα τούτου του κόσμου, παρακαλώ. Αυτός ο κόσμος, ο καθένας έχει προβλήματα. Δεν πηγαίνουν στον Θεό. Πηγαίνουν στον εχθρό του Θεού, στον Αντίχριστο, στον Διάβολο και ζητούν από εκεί να πάρουν απάντηση για να λύσουν τα προβλήματά τους. Τα σημέρας εκείνας θα ταράσετε η θάλασσα, λέγει ολόκληρος. Η γη θα ξηρανθεί. Δεν θα έχει νερό πάνω στην γη. Οι ουρανοί δεν θα βρέχουν πλέον. Κατά την διάρκεια των 3,5 ετών που θα επικρατήσει ο Αντίχριστος, τα φυτά θα μαραίνονται και θα ξηραίνονται. Εκείνοι που είναι προς Ανατολάς θα φεύγουν προς την Δύση για να έβρουν παρηγορία και εκείνοι που είναι προς την Δύση θα πηγαίνουν στην Ανατολή για να έβρουν λύση και παρηγορία. Και θα γίνεται μία σύγχυση του κόσμου που να έβρει καιρών ειρηνικών. Ο Αντίχριστος θα πάρει εξουσία από τον Θεό και θα στέλνει τους δαίμονας πλέον για να ανακαλύπτουν τα παιδιά του Θεού. Θα εμφανίζονται ως αστυνομικοί και θα τρέχουν μέσα στα όρη για να βρίσκουν τα παιδιά του Θεού που είναι κρυμμένα. Και ενώ αυτοί θα νομίζουμε ότι είναι αστυνομία, θα είναι δαίμονες της κολάσεως. Αυτοί οι δαίμονες θα προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να υποταγεί εις τον μόνον τύραννον, ο οποίος θα είναι και βασιλεύς όλου του κόσμου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μείνει σταθερός, δεν θα υποκύψει σε αυτά τα σκάνδαλα τα οποία θα βάλει ο Αντίχριστος? Όσοι ακούν λόγον Θεού, τουλάχιστον εκείνας τα φοβερά στιγμάς, θα έχουν να αντιτάξουν κάτι το οποίο έμεινε στη ψυχή τους. Εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν λόγον Θεού δεν θα έχουν που να στερεωθούν.
θα ομοιάζουν με τον ναυαγό ο οποίος είναι στην θάλασσα και ζητεί ένα σωσίβιο και δεν βρίσκεται μπροστά του. Εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν σταθεροί στον Θεό θα μακαρίζονται από τους αγγέλους του ουρανού, διότι θα είναι συμμέτοχοι με τους αγγέλους κατά την ώρα της αποδόσεως των έργων εκάστου. Αυτή η ενθύμηση της θλίψεως των ημερών εκείνων, όπου θα είναι βασιλεύς πλέον και κοσμοκράτορο αντίχριστος, θα είναι τόσο θλιβερά θλίψης η οποία δεν εμφανίστηκε στην ψυχή του ανθρώπου ποτέ. Αυτός ο φοβερός, ο μυαρός δράκον της κολάσεως θα γίνει πικρότερος εις εκείνους τους οποίους θα νικήσει και θα υποτάξει. Όσοι ευρεθούν ευάρεστοι στον Θεό θα δυνηθούν να σωθούν και ο Θεός θα τους οδηγήσει σε μέρη μέσα στα βουνά και στα σπήλαια, τα οποία δεν θα μπορεί ο Αντίχριστον να τους ανακαλύψει. Μόνον όμως τα παιδιά του Θεού θα έχουν τη σκέπη του Θεού. Οι άλλοι οι οποίοι θα τον αρνηθούν θα μείνουν πλέον στην υποταγή του Αντιχρίστου. Ο Πανάγαθος Θεός, βλέπων αυτόν τον απερίγραπτον πόνο των ανθρώπων εκείνων, θα σπλαχνιστεί ως φιλόστοργος πατέρας, ο οποίος εσταυρώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο, και εκεί που θα κρυβούν θα τους καλύπτει, θα τους σκεπάζει ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα πάβει ο Αντίχριστος να ζητεί τα εκλεκτά παιδιά του Θεού. Τους άλλους τους οποίους θα υποτάξει, αυτούς θα τους έχει πλέον στην υποταγή του. Θα ζητεί πάντοτε το αντίθετο στρατόπεδο, τους αντιπάλους του, πώς να υποτάξει τους αντιπάλους του. Οι αντίπαλοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πολεμούν με τον Σταυρόν και με την χάρη του Θεού. Ο Αντίχριστος θα ταράξει την γη. Θα εκφοβίζει τους ανθρώπους με μαγικά έργα. Η μαγεία θα είναι στο χέρι του, όπως είναι αυτή τη στιγμή αρχηγός της μαγείας ο Αντίχριστος. Εκείνη τη στιγμή πλέον η μαγεία θα είναι φανερά στο χέρι του Αντιχρίστου. Άνεση επάνω στην γη δεν θα υπάρξει τα ημέρας εκείνας, αλλά θλίψη μεγάλη, ταραχή φοβερά, σύγχυση, θάνατη, πείνα, έως τα πέρατα της οικουμένης. Τι αυτή θλίψεις δεν επεκράτησαν επάνω στην γη αυτή στιγμή σε πλάστη ο κόσμος. Πρέπει να συλλογιστεί έκαστος από εμάς τας λέξεις του Κυρίου, ο οποίος είπε ότι αυτή η θλίψη η μεγάλη είναι εκείνη η οποία δεν έγινε ποτέ πάνω στην γη και θα κολοβώσει τα σημέρας εκείνας του Αντιχρίστου. Αλλά μας λέγει ο ίδιος, προσεύχεστε για να μην γίνει η φυγή ημών εν καιρό χειμώνος. Να προσεύχεστε, λέγει, να μην φτάσετε τα σημέρας εκείνας που θα αναγκαστείτε να φεύγετε, λέγει, να έχετε και άλλων εχθρών
ο οποίος ονομάζεται χειμών. Να σκεφτούμε, αδελφοί μου, ένα πλάσμα το οποίο περπατεί μέσα στην Ήπεθρο, να τον φυσά παγωμένος αέρας, να πέφτει το χιόνι, να πέφτει το χαλάζι, να πέφτει η βροχή και εκείνος να τρέχει να σωθεί. Πού θα πάει? Δύο εχθροί. Ο ένας να πολεμεί και ο άλλος να συμβάλλει στον πόλεμο. Προσεύχεστε, λέγει, να μην φύγετε και εν ημέρα Σαββάτο. Αυτό είπε ο Θεός, να μην είναι Σάββατο, αργία δηλαδή, κατά την ημέρα η οποία είναι του Θεού. Αγρυπνείτε πάντοτε, λέγει, δεόμενοι, συνεχώς δια να καταξιωθείτε να φύγετε από την θλίψη εκείνη και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Πλησιάζει ο καιρός. Βέβαια αυτά τα έλεγε πάντοτε η Αγία Γραφή, τα έλεγε πάντοτε ο ίδιος ο Θεός, μετανοείται ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείται ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, μετανοείται ο καιρός εγγύς, διότι αυτό εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, στα πιστά παιδιά του Θεού, και παρερμήνευσαν τα λόγια του. Διότι όταν μας λέγει ο Θεός ότι ο καιρός είναι εγγύς, σημαίνει και τον θάνατο. Δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο θάνατος. Μην νομίσουμε ότι θα φτάσουμε τα σήμερα στο Αντιχρίστο και αυτό θα είναι το παν. Η μέρα του Αντιχρίστου διαρκόμεθα αυτή στιγμής γεννηθούμε. Και όταν περιμένουμε τη συντέλεια του κόσμου, δεν θα την περιμένουμε μόνο όταν έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κάθε ένας που αγγίζει στο κατόφλι του θανάτου και φεύγει από αυτόν τον κόσμο, εις αυτόν εγγίζει η συντέλεια του κόσμου. Διότι όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο δεν επιστρέφουμε πίσω για να μετανοήσουμε. Και όλη η προσοχή μας πρέπει να στρέφεται στην ετοιμασία, να είμεθα έτοιμοι. Αναφέρεται ότι οι παλαιοί βασιλείς για να έχουν μία ανάπαυλα από τα ευθύνες των, να έρχεται κάποια χαρά εις αυτούς, εμίσθωναν τους λεγόμενους γελοτοποιούς. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, αδερφοί, που μόλις το δεις γελάς. Άμα σου κάνει και καμιά κίνηση, γελάς περισσότερο. Αυτό χρησιμοποιούσαν οι βασιλείς της τότε εποχής. Ένας βασιλιάς λοιπόν είχε έναν από αυτούς τους γελοτοποιούς για να του φέρνει λίγη αναψυχή εις το βάρος των ευθυνών τας οποίας είχε. Η μέρα αντινά ο βασιλεύς αυτός εισθένησε. Ευρισκόμενος στο κρεβάτι, πήγαινε αυτός ο γελοτοποιός και του λέει: «Βασιλιά μου, τι έχεις?» Του λέγει: «Είμαι άρρωστος.» «Ναι», του λέει, «αλλά μια μέρα», του λέγει, «μου έδωκες ένα ραβδί και μου είπες, εάν έβρω κανέναν πιο ανάξιον από μένα, να του το δώσω. Το κρατώ αυτό το ραβδί», του λέγει. «Εσύ μου λέγεις ότι είσαι άρρωστος και τι σκέφτεσαι?» «Θα φύγω», του λέγει, «για ταξίδι». «Και πόσες ημέρες θα μείνεις?» του λέγει. «Μου φαίνεται ότι δεν θα γυρίσω πίσω», λέει. «Καλά», του λέγει, «ετοίμασες τις βαλίτσες σου?» Του λέγει: «Όχι». «Πάρε αυτό το ραβδί», του λέγει, «είσαι χειρότερος από μένα». Διότι εάν θέλουμε να πάμε σε ένα τόπο, προσέξτε να δείτε πόσο προετοιμαζόμεθα να πάμε στο μέρος αυτό. Βάζουμε μία βαλίτσα, δεν χωρούν αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Παίρνουμε δεύτερη, παίρνουμε και τρίτη,
για να βάλουμε όλα τα χρειαζόμενα τα οποία θα πάμε κάπου. Όταν θα φύγουμε όμως για το αιώνιο ταξίδι, δεν ετοιμάζει κανείς τη βαλίτσα του. Και έτσι ομοιάζομαι με εκείνον τον βασιλιά, ο οποίος έλαβε το ραβδί του γελοτοποιού ως χειρότερος από εκείνον. Αδερφοί μου, να δεηθούμε στον Θεό με δάκρυα και προσευχάς νύχτα και ημέρα για να παρουσιαστούμε ενώπιον του θρόνου του, ο οποίος θρόνος του Θεού θα είναι πλέον και η τελευταία δίκη. Αυτή τη στιγμή κάνουμε προσευχάς για τα παιδιά τα δικά μας τα οποία έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, τα προσφυλή μας πρόσωπα. Κάνουμε μνημόσυνα. Παρακαλούμε τον Θεό, δεόμεθα. Έχει την δύναμη ο Θεός να μετακινήσει από την κόλαση εις τον παράδεισο μία ψυχή, αφού τύχει η ψυχή εκείνη πολλών προσευχών και ελεημοσυνών και δεήσεων. Προπάντων δε σε ένα 40 λειτουργών, δηλαδή να γίνουν 40 λειτουργίες στο όνομα του αποθαμένου μας. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις οι οποίες μαρτυρούν ότι ο Πανάγαθος Θεός μετά από πολλάς προσευχάς μετεκίνησε ψυχήν από την κόλαση στον Παράδεισο. Και την Κυριακή που μας έρχεται, η πρώτη Κυριακή των νηστειών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και ονομάζεται και Κυριακή της Αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχε ένας βασιλιάς, ο οποίος ονομάζεται ο Θεόφιλος, και κατέτρεχε πολύ τα εικόνας. Η σύζυγός του όμως ήταν πιστή στον Θεό και παρακαλούσε τον Θεό δια τον άντρα της. Και την ηξίωσε ο Θεός και τον είδε να παρουσιάζεται δεμένος από τους δαίμονες ενώπιον του Θεού και να τον μαστιγώνουν οι δαίμονες. Και τότε λυπήθηκε πολύ, πάρα πολύ λυπήθηκε, και επειδή το βασίλισσα διέταξεν όλες τις εκκλησίες την πρώτη εβδομάδα των νηστειών να τελέσουν λειτουργία δια τον άντρα της. Και το Σάββατο είδεν πάλι νέον όνειρο ότι οδηγείται ο Θεόφιλος ενώπιον του Θεού μετανιωμένος και εισερχόμενος πλέον στην Βασιλεία των Ουρανών. Και διέταξαν τότε οι αυτοκράτηρα να τελεστούν την ημέρα εκείνη λειτουργίες και ευχαρίστησης των Θεών και αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων. Δι' αυτό η Κυριακή της Ορθοδοξίας μας υπενθυμίζει ότι ο Πανάγαθος Θεός με προσευχάς και με δεήσεις και με θείες λειτουργίες δύναται να μεταφέρει μία ψυχή από την κόλαση εις τον Παράδεισο ως την Δευτέραν του Χριστού παρουσία. Μόλις έρθει η μέρα εκείνη τελείωσαν τα πάντα. Είναι η τελική δίκη. Τότε είναι το παν εις το τέλος του. Ας παρακαλούμε τον Θεό να μας στήσει εκ δεξιών του την ημέρα εκείνη, για να ακούσουμε την γλυκητά την φωνή του, δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου. Να μην ακούσουμε εκείνον το πορεύεστα απ' εμού η κατηραμένη. Εάν ευρεθεί άνθρωπος ο οποίος να διαφορήσει ο λίγων, εύκολα πολιορκείται και μεταβαίνει πλέον ως εχμάλωτος στο στρατόπεδο το εχθρικό.
εχμάλωτος εις τον πονηρόν δράκοντα, τον Δόλιον, ο οποίος ευρίσκεται ασυγχώρητος πλέον εις την κρίση του Θεού και δεν πρόκειται να μετανοήσει, διότι ο Πανάγαθος Θεός μετά την πτώση του διαβόλου από τον ουρανό εφήρμοσε το λεγόμενο αμετάκλητο. Δηλαδή οι δαίμονες δεν μπορούν ποτέ να μετανοήσουν και οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούν ποτέ να πέσουν στην παγίδα του Αντιχρίστου, όπως δημιούργησε τότε την αμαρτία ο Αντίχριστος διάβολος, ο αιωσφόρος. Δι' αυτόν τον λόγο πλιστάκης ο Αντίχριστος ομιλεί και λέγει ότι δεν δύναται να μετανοήσει, διότι δεν του έχει δώσει ο Θεός την συγχώρηση. Έχουμε ανάγκη πολλών δακρύων και πολλών προσευχών, δια να μείνουμε ακλόνητοι στους πειρασμούς, διότι είναι πολλά τα φαντάσματα τα οποία γίνονται από το θηρίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή από τον Αντίχριστο. Επειδή είναι θεομάχο, θέλει να απολεστώσει τα εκλεκτά παιδιά του Θεού, διότι με τον Θεό δεν μπορεί να τα βάλει, τα βάζει με το δημιούργημα του Θεού. Επειδή στον Θεό δεν μπορεί να παρουσιαστεί, δεν έχει δύναμη, τότε επιτίθεται στα τέκνα του Θεού για να εκδικηθεί τον Θεό. Κάθε μία ψυχή την οποία συλλαμβάνει ο Αντίχριστος είναι εκδίκηση στον Θεό των αληθινών. Προσέχετε αδερφοί μου την υπερβολή του θηρίου, διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Δεν έχει δύναμη, έχει όμως απεριόριστη πονηρία. Δι' αυτό καυχάται και λέγει ότι κανείς, λέγει, τα τεχνάσματά μου δεν τα γνωρίζει. Ξεκινά από την γαστέρα, από την κοιλία. Σκεφτείτε τα σημέρα αυτάς ότι η ζωή μας πρέπει να περιοριστεί σε δύο, την προσευχή και την νηστεία. Σκεφτείτε τον άνθρωπο των αδιάφορων να τρώγει με αδιφαγία, με λεμαργία και να μην χορταίνει από τα φαγητά τα οποία θα τρώει καθεκά στην ημέρα, χωρίς να πλησιάσει ποτέ το χάρισμα της αρετής της νηστείας. Ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τα παιδιά του, τα δικά του τα παιδιά, εκείνα δηλαδή που θα τον ακολουθήσουν. Τους έχει πλέον δικούς του και θα τους σφραγίσει. Θα τους πάρει από το στρατόπεδο του Χριστού. Θα πάρει τα παιδιά του Χριστού να τα κάνει δικά του παιδιά. Αλλά τι παιδιά? Παιδιά τα οποία θα βασανίζει αιωνίως και ακαταπαύστος. Όσοι τον ακολουθήσουν, δεν είναι εδώ η τυραννία που θα υποστούν, αλλά θα είναι στην αιωνιότητα. Το αιώνιο, αδερφοί μου, πρέπει να μας τρομάζει. Αυτό το οποίο ονομάζεται αιώνιον πρέπει να μας συγκλονίζει. Στην Ινδία υπάρχει μία παράδοση, την οποία λέγουν εκεί οι Ινδοί, δια να φανερώσουν τι είναι η αιωνιότητα, το αιώνιον, το ατελείωτο. Εφαντάστησαν ότι μέσα στον Ινδικό ωκεανό υπάρχει ένας γρανίτης ο οποίος υψώνεται πάνω από τον ωκεανό 1000 μέτρα. Πάνω σε εκείνον τον γρανίτη κάθε 1000 χρόνια εμφανίζεται ένας πίνος ο οποίος ξύνει τον γρανίτη εκείνον με το ράμφος του 2 φορές, μία από την δεξιά και μία από την αριστερά, και φεύγει.
για να επανέλθει με τα 1000 χρόνια και όταν με το ράμφος του εκείνος ο σπήνος καταλύσει εκείνον τον γρανίτη των 1000 μέτρων, τότε θα είναι και το τέλος, αν είναι δυνατόν ποτέ. Αυτήν την παράδοση την έχουν οι Ινδοί για να δώσουν μια εικόνα τι θα πει αιωνιώτης. Αυτό πρέπει να μας συγκλονίζει, διότι δεν θα περάσεις 5, 10, 20, 30, 1000 χρόνια. Το ατελείωτο, αυτό το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Και πρέπει να είμαι τόσο εγρήγοροι στον κόσμο τούτο, ούτως ώστε να μην χάσουμε την αιωνιότητα του Παραδείσου. Μέσα στην αιωνιότητα του Παραδείσου, τα άνθη του Παραδείσου. Να αξιωθούμε να δούμε αυτά τα άνθη του Παραδείσου. Να αξιωθούμε να δούμε αυτόν τον ίδιο τον Θεό όπως είναι. Να αξιωθούμε να δούμε την Παναγία μας και τους Αγγέλους. Να αξιωθούμε να ακούσουμε εκείνα τα οποία ήκουσε ο Απόστολος Παύλος και είπε ότι δεν ήκουσε αυτοί ανθρώπου, ούτε είδαν οφθαλμοί ανθρώπου, ούτε ανέβη ποτέ στην καρδία του ανθρώπου το τι είδα, λέγει, το τι ήκουσα. Κύριε, του λέγει, πάρε με από αυτόν τον κόσμο και πάρε με κοντά σου να απολαύσω αυτά τα οποία είδα. Όλα είναι διεμένη στον κόσμο αυτόν, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, σκουπίδια. Γνωρίζει ο άθλιος ότι ο Σταυρός του Κυρίου τον συντρίβει, το σημείο του Τιμίου Σταυρού το συντρίβει. Δι' αυτό προσπαθεί να σφραγίσει τον κόσμο με το ειδικό του σφράγισμα που στο δεξί χέρι, για να μην μπορούμε να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, και στο μέτωπον, για να μην αγιάζεται το μυαλό μας. Θα σφραγίσει αυτά τα δύο, το μέτωπο και την δεξιάν χείρα, λέγει. Και επειδή είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, αυτά θα γίνουν οπωσδήποτε. Και προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Φρικτός είναι ο αγώνας στους όλους οι οποίοι θα είναι με τον Χριστόν. Ο αγώνας τον θα είναι πολύ δύσκολος. Όταν ο διάβολος θα χαράξει με τη σφραγίδα του αντί του Τιμίου Σταυρού το δικό του θέλημα. Μεταχειρίζεται κάθε τρόπον για να μην ονομάζει κανείς το όνομα του Χριστού. Είναι τούτο το οποίο είπα και άλλοτε, ότι υπάρχει άτομο το οποίο περνούν μέρες και μήνες και δεν αναφέρει το όνομα του Χριστού, δεν επικαλείται τον Θεό, όλα τα επικαλείται, μόνο το όνομα του Θεού δεν επικαλείται. Και τούτο ακριβώς είναι θρίαμβος του Αντιχρίστου. Θα κάνει το παν, λέγει, να μην επικαλείται ο άνθρωπος το όνομα του Θεού, ώστε σαν επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σωθήσετε, λέγει η Αγία Γραφή. Εκείνος ο οποίος θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, λέγει, θα σωθεί. Αλλά εκείνος που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού είναι αυτός που αγαπά τον Χριστό. Δεν είναι αυτός ο οποίος βλασφημεί τον Χριστό. Διότι ακριβώς την ίδια στιγμή αγωνίζεται ο Αντίχριστος για να βλασφημείται το όνομα του Χριστού. Τούτο κάμνει διότι τρέμει την δύναμη του Σωτήρος Χριστού. Όταν σφραγιστεί κανείς με τη σφραγίδα εκείνου, δεν γίνεται εχμάλωτος μόνο στα φαντάσματα εκείνου, αλλά και απομακρύνεται ο Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, από αυτού
και φωτίζεται πλέον από τον Αντίχριστον και σύρεται από τον Αντίχριστον εχμάλωτος προς τον αιώνιον θάνατο. Πρέπει με τα πάσης ακριβίας να προσέξουμε και να είμεθα προσεκτικοί στα φαντάσματα, τα αποτρόπαια τα οποία ο διάβολος εμβάλλει στην ζωή μας. Όσοι θα κρατήσουν ειλικρινώς την πίστη του Χριστού, θα κάνουμε τον Αντίχριστο να κλονιστεί. Αλλά ποιοι θα είναι? Ο Κύριος είπε ότι πολλοί θα είναι οι εκλεκτοί, πολλοί θα είναι οι κλητοί, ολίγοι δεν οι εκλεκτοί. Όλους τους καλεί ο Θεός, αλλά λίγοι θα σωθούν. Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου, κατά τον αγώνα των πνευματικών των οποίων διεξάγουμε στον κόσμο αυτόν, να μην μείνουμε αδιάφοροι. Μάλλον πρέπει να είμαστε δυνατοί με τη δύναμη του Χριστού. Γίνεστε, λέγει, έτοιμοι και να δέχεστε την ιδία εικόνα του κλέπτου. Ο κλέπτης, λέγει, έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Δεν σου ορίζει πότε θα έρθει. Μόλις νυχτώσει μπορεί να έρθει την ίδια στιγμή. Μπορεί να έρθει τα μεσάνυχτα. Μπορεί να έρθει κατά τα πρωινά ώρας. Να είστε έτοιμοι, λέγει, να αντιμετωπίσετε τον διάβολο όπως ο καλός νοικοκύρης, ο οποίος κλείνει το σπίτι του, το ασφαλίζει, λέγει, για να είναι ήσυχος από τους κλέπτας. Ο διάβολος είναι άσπλαχνος και θέλει να κλέψει, να θύσει, να φωνεύσει δηλαδή, να απολέσει την εκλεκτή μερίδα του Χριστού, του αληθινού ποιμένους. Ο Σωτήρ θέλει να σώσει τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος ολόκληρο. Θέλει πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Είχα μία δύσκολη συζήτηση, η οποία μου έλεγε ότι ζητώ να εύρω την αλήθεια στα άστρα. Προσέχετε, μην παίρνετε βιβλία με αστρολογίες και εφημερίδες για να βρείτε τι θα επακολουθήσει στη ζωή σας. Λέγω, εσύ ζητείς να βρεις την αλήθεια στα άστρα, λέω. Δεν άνοιξες ποτέ την Αγία Γραφή να ακούσεις τι λέγει ο Θεός? Δεν είπε να ερευνάτε τα άστρα για να έβρετε την αλήθεια. Ερευνάτε τα σγραφάς και βρίσετε την αλήθεια, λέω. Και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Πού να βρίσεις τα άστρα την αλήθεια, λέω. Βλέπετε πως ο διάβολος δίδει πάντοτε τις πονηρίες του και τις παγίδες του. Ο εχθρός, αδερφοί μου, θέλει να έρθει όπως ο Κύριος, ο οποίος θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού, κατά τον ίδιο τρόπο θα εμφανιστεί και αυτός για να πλανήσει τον κόσμο. Θα παρουσιάσει νεφέλες, ψεύτικες, δαίμονες δηλαδή, οι οποίοι θα μεταβληθούν σε νεφέλες. Και πάνω σε αυτές τους δαίμονες, πάνω σε αυτούς τους δαίμονες, θα ευρίσκεται ο αρχηγός των δαιμόνων. Και θα λέγει ο κόσμος, να λέγει, ότι λέγει το Ευαγγέλιο, το έχει αυτός, άρα αυτός είναι ο Θεός. Βλέπετε, οι πανουργίες του θα είναι τόσο νόμιες με το θέλημα του Θεού, ούτως ώστε να πλανήσει τον κόσμο. Θα γεννηθεί από μία κόρη βρωμισμένη και ακάθαρτη, από μία πόρνη, και θα δώσει το σύνθημα ότι γεννήθηκε.
Θέλει να έρθει, λέγει ο σκλέπτης, και να απατήσει τα σύμπαντα. Προσέξτε τι θα εμφανίσει τώρα ο Αντίχριστος τα ημέρας εκείνας. Διαναπλανήσει τον κόσμο ολόκληρον. Θα είναι ταπεινός. Θα είναι ήσυχος. Θα μισεί την αδικία. Θα αποστρέφεται τα είδωλα. Ο αρχηγός των ειδώλων να αποστρέφεται τα είδωλα. Θα προτιμά την ευσέβεια, να είναι ευσεβής, να είναι αγαθός, να είναι φιλόπτωχος, να είναι ευκατάστατος, να είναι ηλαρός. Θα τιμά το γένος των Ιουδαίων. Από εκεί που θα γεννηθεί, θα τιμά ιδιαιτέρως τους Εβραίους, έως ότου να τους πλανήσει και να τους πάρει μαζί του. Τότε θα εκδικηθεί τους Εβραίους, διότι αυτοί εγέννησαν τον Χριστό. Μεταξύ τούτων θα εκτελεί σημεία και τέρατα, φόβητρα με πολλή εξουσία, θα προσπαθεί να αρέσει εις όλους, να αγαπηθεί ταχαίως από όλον τον κόσμο, δεν θα λάβει ποτέ δώρον εις το χέρι του, δεν θα λαλήσει με τον κόσμο ποτέ, θα φαίνεται λυπημένος, στενοχωρημένος, θα εξαπατά τον κόσμο με το πρόσχημα της ευταξίας, έως ότου να βασιλεύσει. Τότε λοιπόν, όταν όλοι οι λαοί θα δουν αυτά στα αρετάς και τα δυνάμεις του, αυτομάτως λέγει θα ενωθούν όλα τα έθνη. Δεν θα υπάρξει δυσκολία, όλοι θα γίνουν ένα. Και θα τον κηρύξουν αμέσως, λέγει, βασιλέα όλης της γης. Θα φωνάζουν και να λένε, μήπως υπάρχει άλλος δίκαιος όπως αυτόν τον άνθρωπο. Η βασιλεία του αμέσως θα πατάξει όλους τους βασιλείς τους μεγάλους. Μόλις γίνει βασιλεύς, θα φωνεύσει όλους τους βασιλείς οι οποίοι θα υπάρχουν πάνω στην γη. Θα αδειάσει από μέσα του όλη την πικρότητα της κολάσεως. Θα ταράξει την οικουμένη και τα πέρατα της γης και θα θλίβει τα σύμπαντα και θα μολύνει ψυχάς. Όσο το δυνατόν να μολύνει ψυχάς. Βλέπετε τα σημέρα που εφθάσαμε, αδερφοί μου, δεν κάνει τίποτε άλλο ο Αντίχριστος. Μολύνει ψυχάς. Μολύνει τον κόσμο. Σας έλεγα και άλλοτε, μήπως άφησε καμία γυναίκα που δεν την εμόλυνε και δεν της εφόρεσε το παντελόνι. Όλες τις γριές, όλα τα νήπια, τα παιδάκια, μέσα σε ευσεβείς οικογένειες, να βλέπει να μπαίνει η κόρη με το παντελόνι, να περπατά στους δρόμους με το παντελόνι, διότι το παντελόνι είναι αυτό το σχήμα του που δείχνει το σώμα της γυναικός που δεν επιτρέπεται να τον βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. Άλλες τις εγύμνωσε, είναι η πρώτη επίδραση του Αντιχρίστου, του δαίμονος, το πρώτο σημείο το οποίο δείχνει ότι καταλαμβάνει ψυχές, είναι να γυμνώνει τον άνθρωπο. Ενθυμηθείτε εκείνη την παρουσία του Κυρίου μας στο νεκροταφείο εκείνο των Γεργεσινών, όταν βρήκε έναν δαιμονισμένο εκεί μέσα, η πρώτη ένδειξη, η πρώτη εικόνα την οποία είχε εκείνος ο δαιμονισμένος ήταν ότι ήταν γυμνός. Η μάτι λέγει ούκαι να διδίσκετο. Δεν εφορούσαν φορέματα. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να καταλάβεις ότι ο διάβολος έπιασε μια ψυχή είναι ότι δεν έμενε στο σπίτι. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή, προσέξτε ιδιαίτερως την νεότητα.
που την οδηγεί στα καταγώγια. Δεν μένουν στο σπίτι τους, επιστρέφουν κατά τα πρωινά ώρα μεθυσμένοι, χτυπούν με τα αυτοκίνητα, πεθαίνουν στους δρόμους, διότι όλο το βράδυ δεν έμεναν εις το σπίτι των. Εν οικία ούκ έμενε, λέγει, αλλά εν της μνήμαση. Τα μνήματα είναι αυτά τα οποία ακριβώς οδηγούν τον άνθρωπο εις απέχθεια. Θέλει να πάσει στα μνήματα. Τι θα βρεις στα μνήματα? Κόκαλα. Εκείνα τα κόκαλα τα οποία είπε ο Κύριός μας, ότι ανοίξετε αυτούς τους τάφους, λέγει, που είστε ήδη, λέγει, και θα έβρετε μέσα, λέγει, να γέμει ο τάφος αυτός από οστέα και πάσης ακαθαρσίας. Τι έχει ένα μνήμα? Μέσα σε αυτά τα μνήματα οδηγούνται τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, ολονών τα παιδιά μας. Αυτά είναι τα δείγματα ότι επικρατεί ο Αντίχριστος κατά τα σημέρας μας, αλλά όχι όπως τότε που θα εμφανιστεί. Εμείς ομιλούμε τότε το τι θα γίνει. Όταν ανέβει πλέον και βασιλεύσει ο Αντίχριστος τα σημέρας εκείνας των τριών και ημίσεως έτους, θα αλλάξει αυτομάτως. Εκείνος ο πράος θα γίνει αυστηρός. Εκείνος ο γαλήνιος θα γίνει απότομος. Εκείνος ο πράος θα είναι οργύλος και θα θυμώνει. Θα είναι ακατάστατος, φοβερός, αηδής, μισητός, βδελιχτός, ανήμερος, αλάστορα, ανεδής. Θα προσπαθεί να εμβάλλει στον βόθρο της ασεβίας και της αμαρτίας όλο το ανθρώπινο γένος. Αδερφοί μου, μας επέρασε η ώρα, δι' αυτό θα μείνουμε έως εδώ για να δούμε και το υπόλοιπο, τι θα είναι αυτός ο Αντίχριστος κατά την ομολογία του Αγίου Εφραίμ. Δεν ομιλούμε εμείς, ομιλεί ο Άγιος αυτή τη στιγμή. Δεν λέγουμε εμείς τίποτε, λέγει ο Άγιος, διότι οι Άγιοι ηξιώθησαν προφητιών. Οι προφητείες των Αγίων είναι εκείνες οι οποίες επαλήθευσαν και επαληθεύουν. Θυμηθείτε τον Άγιον Κοσμάν, ο οποίος είπε τόσες προφητείες, οι οποίες επραγματοποιήθησαν, και εμείς δοξάζουμε τον Θεό που μας αξιώνει να μελετούμε τα λόγια των Αγίων και να είμαι θα έτοιμοι να δεχθούμε ό,τι Εκείνος επιτρέψει από ψηλά, για να μας αξιώσει της βασιλείας του της Επουρανίου, αφού αγωνιστούμε και αφού εξέλθουμε νικητέ. Αξίωσε μας, Κύριε, μείνουμε με θυμόν, Άγιε, μείνουμε με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέρα νεστή και κέκλικεν η ημέρα.